Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είστε η κυβέρνηση που επέλεξε συνειδητά το επερπλεώνασμα και το μαξιλαράκι του 37 δις που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να το μοιράσετε όσο οφείλατε με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος, όπως εμείς κάναμε, σε 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους, αποφασίσατε να το δώσετε σε μια οικονομική ελίτ, να τη δώσετε στο πελατειακό και κομματικό κράτος που χτίζετε, στους καναλάρχες, στους τραπεζίτες. Σε λίγες ημέρες ξεκινάει καινούργια δεκαετία και όλοι ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί πολύ καλύτερα για όλους μας σε σχέση με τη δεκαετία των μνημονίων, της λιτότητας, των περιοριστικών πολιτικών, της οικονομικής και κοινωνικής χρεοκοπίας. Θα έλεγε κανείς ότι από αυτή την άποψη ο προϋπολογισμός είναι στο κλίμα των ημερών, όπου όλοι ανταλλάσσουμε ευχές και ελπίζουμε ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη από αυτή που φεύγει. Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση είναι πράγματι ένα κείμενο ευχών. Δεν περιγράφει παρά μόνο αέριστα τις κυβερνητικές πολιτικές, περιέχει επιρεσιόδεξες προβλέψεις, αποκόπτε βία από την πραγματικότητα της οικονομίας, της κοινωνίας, ακόμη και των διεθνών συνθήκων. Είναι ένας προϋπολογισμός της λεγόμενης κανονικότητας, αντίστοιχος όλων εκείνων των προϋπολογισμών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που οδήγησαν τελικά στη χρεοκοπία, στην απώλεια του 25% του ΑΕΠ, στην κοινωνική κατάρρευση και στην υπερφορολόγηση των πολιτών. Είναι ένας προϋπολογισμός κλειστών γραφείων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους ούτε το διεθνές περιβάλλον, ούτε το εθνικό περιβάλλον, ούτε τις πραγματικές ανάγκες, ούτε τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Είναι ένας προϋπολογισμός που προβλέπει ανάπτυξη 2,8 για το 2020 και αύξηση εσόδων τελικά για το κράτος χάρη σε επενδύσεις που θα φτάσουν, όπως προβλέπετε, το 13,4%. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ότι οι γενναίες φοροαπαλλαγές και τα δωράκια στην οικονομική ελίτ της χώρας αποτελούν κίνητρο για να επενδύσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα και όχι να τα βγάλουν στο εξωτερικό όπως πάντα έκαναν. Ένα μέρος αυτών των επενδύσεων σίγουρα αφορά το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και των υποδομών, όπως για παράδειγμα των δικτύων φυσικού αερίου, που συνεπάγεται δυστυχώς στην αναστολή των επεκτάσεων αυτών των δικτύων για πολλές περιοχές της χώρας, όπως και για τον Όμο Σερών. Οι επενδύσεις αυτές που αναμένει η κυβέρνηση σίγουρα δεν αφορούν τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα που έχει ανάγκη ο τόπος. Οι μικροί και οι μεσαίοι αγρότες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις αν υλοποιούνταν η σχεδιαζόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ έκπτωση στη φορολόγηση των συνεταιρισμένων αγροτών. Η έκπτωση αυτή θα λειτουργούσε ως κίνητρο για τη συνεργαστική λειτουργία των μικρών και μεσαίων αγροτών, που θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που θα αύξαναν την προστιθέμενη αξία των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων τους. Αντί αυτού, προβλέπεται μια ελάχιστη μείωση της φορολογίας των αγροτών, την οποία όμως θα κυρώσετε στην πράξη από τις αυξήσεις που προβλέπονται στις ασφαλιστικές εισφορές. Η εξαγγελία της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού για μείωση στο αγροτικό πετρέλαιο δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι λογαριασμοί αγροτικού ρεύματος έρχονται ήδη αυξημένοι στους αγρότες, νέο λόγω της νέας τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζεται. Η πραγματικότητα αυτή αυξάνει το κόστος παραγωγής και άρα την τελική τιμή των προϊόντων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλοι οι καταναλωτές θα αγοράζουν λιγότερα προϊόντα αν το διαθέσιμο εισόδημά τους παραμείνει αμετάβλητο. Οι κερκόπρατες όμως που έχουν ανοίξει για παράκαμψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας παράγουν ήδη αποτελέσματα και μειώνουν ήδη τους μισθούς σε μια σειρά επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή η κατανάλωση θα αρχίσει να μειώνεται από το 2020, αφού οι αυξήσεις στις ελάχιστες φορές των ελευθέρων επαγγελματιών θα μειώσουν το συνολικό διαθέσιμο εισόδημά τους. Ο τουριστικός κλάδος, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, εκτιμά ότι μόνο από την κατάρρευση της Thomas Cook θα υπάρξουν απώλεια της τάξης του 1 δις ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό από μόνο το αποτελεί αρνητικό δεδομένο και η κατανάλωση θα μειωθεί σημαντικά. Με βάση τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών του τουρισμού, οι απώλειες μόνο από την Thomas Cook θα φτάσουν τα 2,5 δις, δηλαδή περισσότερο από το 1% του ΑΕΠ. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Εξετάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και των Φορέων Πρόνοιας, διαπιστώνουμε ότι μειώνεται κατά 400 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός της Πρόνοιας. Και ειδικότερα, κατά 173 εκατομμύρια μειώνεται τα αναπηρικά επιδόματα, κατά 139 εκατομμύρια τα επιδόματα παιδιού, κατά 53 εκατομμύρια επιδότηση ενοικίου, κατά 30 εκατομμύρια τα σχολικά γεύματα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το σύνολο αυτών των χρημάτων θα εξαφανιστούν από την αγορά. 400 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα στις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επιχειρηματίες επίσης θα αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση που κάνουν, αφού το διαθέσιμο εισόδημά τους θα μειωθεί. Απ' τη μια θα έχουν λιγότερες εισπράξεις από τη μειώμενη κατανάλωση, απ' την άλλη στο 80% των ελευθερών επαγγελματιών, για τους οποίους οι μειώσεις φόρων συνεπάγονται 10 ευρώ
το μήνα κέρδος, επιφυλάσσεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τους κατά 30 ευρώ το μήνα. Τους δίνετε 10 και τους παίρνετε 30. Προβλέπεται επίσης μείωση της ανεργίας κατά περίπου 2 μονάδες και αύξηση του μέσου μισθού κατά 1-2%. Πώς θα γίνει αυτό? Οι μισθοί ήδη μειώνονται λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρεται για τη μία εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Η μόνη κατηγορία που είδε αύξηση μισθών είναι μετακλητή της κυβέρνησης, που με λιγότερα προσόντα παίρνουν περισσότερα χρήματα. Για την πραγματική οικονομία έχουν ξεκινήσει μειώσεις μισθών. Έχει αυξηθεί η αδήλωτη εργασία, αυξάνονται οι απολύσεις ακριβών υπαλλήλων και οι νέες συμβάσεις προβλέπουν λιγότερες απολαβές ακόμη και για τα μεσαία στελέχη των επιχειρήσεων. Οι εξαγγελίες σας για αύξηση του κατώτατου μισθού και μάλιστα σε επίπεδο διπλάσιο της ανάπτυξης εξαφανίστηκε. Το μισθολογικό κόστος του δημοσίου δεν διαφοροποιείται σημαντικά. Το κόστος όμως της λειτουργίας της κυβέρνησης με τους εκατοντάδες επρόσθετους ακριβούς μετακλητούς σημαίνει ότι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι σε κρίσιμο του κοινωνικού κράτους. Οι προσλήψεις που έχουν σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ για κρίσιμους τομείς, όπως τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι δήμοι, θα θελοποιηθούν στον χρόνο που έχει προβλεφθεί ή παραπέμπονται στις καλένδρες του μέλλοντος? Η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους που εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεπάγεται αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο λεγόμενος κοινωνικός μισθός επιτρέπει στους πολίτες, ιδίως με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, να καλύψουν άλλες ανάγκες τους. Το ότι η επικυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας όχι απλώς δεν αυξάνεται πρακτικά, αλλά μειώνεται ο κοινωνικός μισθός, συνεπάγεται ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση. Εάν συνεκτιμήσουμε μάλιστα τις αιτήσεις αυξήσεις σε συγκεκριμένα αγαθά που καταναλώνει το κράτος για τις ανάγκες των κοινωνικών υποδομών και ότι οι δαπάνες που προβλέπονται για αυτά σε όλα τα υπουργεία μειώνονται, καταλαβαίνουν ότι επιχειρείται συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Η σταξιδιωτική δαπάνη επίσης εμφανίζεται μειωμένη κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό συνεπάγεται από όλη άλλων 200 εκατομμυρίων από την ελληνική αγορά. Μόνο από τον προλογισμό λοιπόν του Υπουργείου Εργασίας προκύπτει μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εσείς λέτε ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση. Ο ορισμός της δημιουργικής λογιστικής. Η κυβέρνηση μάλλον πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δει τα εισοδήματά του να μειώνονται, επειδή το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας και τα ΜΜΕ δεν αναφέρουν κάτι. Οι επισφάλειες που παρέχει αυτός ο προπολογισμός είναι τόσο πολλές που προκαλούν σκεπτικισμό ακόμα και στους πιο αισιόδοξους υποστηρικτές της κυβέρνησης. Η μόνη ασφαλής πρόβληση που μπορεί να γίνει από αυτόν τον προπολογισμό είναι ότι δεν βγαίνει. Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να πιάσει τους στόχους που έβαλε. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα κληθεί να συνεισφέρει περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία την ίδια από τη στιγμή που θα συρρυκνώνεται το ελληνικό δημόσιο ξυπλώντας κρίσιμες υποδομές. Η μείωση φορολογίας είναι ανύπαρκτη για τα μεσαία εισοδήματα που αποτελούν και την κύρια καταναλωτική ομάδα της χώρας, ενώ οι έμεσες επεμβαρύνσεις και ασφαλιστικές φορές θα αυξηθούν. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες θα μειωθούν, όπως θα μειωθούν και οι αναπτυξιακές δυνατότητες των Δήμων. Τελειώνοντας, η αναδρομή του εισοδήματος υπέρ των αδυνάτων που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έσωσε μέσω της κατανάλωσης την πλειοψηφία των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, αντιστρέφεται και πλέον εφαρμόζεται ως αναδρομή υπέρ των οικονομικών ελίτ, οι οποίες έχουν τον τρόπο να βγάζουν τα χρήματα από τη χώρα. Δυστυχώς, η νέα δεκαετία, όπως σχεδιάζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα πλέξει κέρια την πρωτογενή τομέα, θα μειώσει το κοινωνικό μισθό, θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα της ιδιωτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η ανάπτυξη δεν διατάσσεται, αλλά σχεδιάζεται. Δεν έχει υιοθετήσει κανένα από τα ουσιαστικά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης που σχεδιάστηκαν κατόπιν πραγματικού διαλόγου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία και τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας. Εν κατακλείδη, είναι ένας προϋπολογισμός με ταξικά μεροληπτικό πρόσημο υπέρ των ισχυρών, είναι ένας προϋπολογισμός που δίνει ελάχιστα ως λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί πολύ γρήγορα. Οι τρύπες που θα προκύψουν θα φέρουν νέες πολιτικές λιτότητες για τους πολίτες, θα προκαλέσουν νέα οικονομική κρίση, η οποία με τη σειρά της θα προκαλέσει νέα κοινωνική κρίση. Εννοείται ότι αυτόν τον προϋπολογισμό τον καταψηφίζουμε. Και ολοκληρώνουμε τη σημερινή συνεδρία.